Έχω ένα βρασκύνι να σου πω όμω, αφού σου αρέσουν αυτά. Ναι, ναι, για πε. Ο Ραούχο ήρθε πάρα πολύ καλά εδώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επικοινώνει σε η ΆΕΚ, αλλά εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Εγώ mm. θα σταθώ σε μια ιστορία τη της προπερασμένη σεζόν. Mm. Που ο Ραούχο ήρθε ξανά δανεικό στα μέσα τη χρονιά, επί καρέρα προπονητή και δεν έπεισε κανέναν, mm. ούτε τον προπονητή, ούτε το σύλλογο να πληρώσει. Ε, θα πω ότι ήταν μέσα στου τρει που είχε το μεγαλύτερο ποσοστό λήπου σε ποδοσφαιριστέ. Είχε κάπου αφαιθεί ο αράγου. Το σώμα του δεν ήταν αυτό που ήταν. Φάνηκε και στο γήπεδο. Πολύ μεγάλο ποσοστό λίπους. Λοιπόν, Το λέω γιατί σήμερα που ήρθε έχει από τα χαμηλότερα στι μετρήσει απέναντι σε όλου. Κάτι που σημαίνει ότι δούλεψε πολύ. Και, και δεν είναι εύκολο αυτό να το κάνει. Ε, δηλαδή σε παίρνει ξέρεις, λίγο 100 βόλτα. Δύσκολα το γυρνά, αλλά το έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Και είναι στην καλύτερη κατάσταση σε μέτρηση λήπου που ήταν ποτέ στην καριέρα του αυτή τη στιγμή. Κάτι λέει και αυτό για μένα, έτσι. Όσον αφορά στο κίνητρο, τη διάθεση και την επιθυμία για, για τον εαυτό του να παίξει ποδόσφαιρο. Όχι για την ΑΕΚ απαραίτητα, για τον ίδιο τον άνθρωπο, τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Αυτό είχα να σου πω, σαν καινούριο. Καλό είναι. Καλό στοιχείο είναι και να περιμένουμε να το δούμε. Λοιπόν, ε, πολύ καλό ξεκίνημα. Δεν το είδα όλο. Δεν το είδα όλο. Θα, Α, θα, το μάτς, θα σου πω γιατί δεν mm -hmm. το είδα όλο. Ε, δεν φταίει, δε φταίει, ΑΕΚ αλίμονο, πολύ καλό ξεκίνημα. Ε, μετά το 25-30 ε, έψαχνα να βρω ταινία, δεν, δεν μπορούσα να δω τους... Ο, στον τον αντίπαλο. Ναι, 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 καθόλου, καθόλου. Εντάξει, έχεις α, δίκιο α, σε αυτό. Όχι, όχι. Βέβαια, τέτοιου διαμετρήματο ε, αντιπάλου θα βρει σε αυτή τη φάση εννοώ την άμεση. Ωραία, παιδί μου, καλά κάνανε τέτοιο Και, με το, και επειδή μπορεί να μα βλέπουν και άνθρωποι που να υποστηρίζουν αυτή την ομάδα, μακάρι να είναι και να είναι και πολύ καλύτεροι. Και ίσω να είναι και καλύτεροι. Αλλά η χθεσινή, η χθεσινή εμφάνιση δεν, δεν μπορούσε να πει. Ή... εντάξει, συμφωνώ και δεν εγώ. Δεν ξέρω. Δηλαδή... Έπεσε, μου είχε πέσει και το γύρο βαρύ μετά από ένα μήνα γύρο. Euro... Έκατσα ε, να δω αυτό. Δεν άδειξε. Δεν, 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 δεν ήταν ωραίο σαν εικόνα. Βέβαια η Άκη είχε δώσει πολύ δύσκολα φιλικά στην Ολλανδία ναι. και εκεί δοκιμάστηκε απέναντι σε πολύ πιο δυνατέ ομάδε ναι. και σοβαρέ. Δεν μπορεί δηλαδή να σουτάρει. Θα μου πεις, Ρε Παντελή, άρχισε πάλι την, πο την ποδοσφαιρίλα. Ε, τι να κάνω, αυτό ξέρω, αυτό λέω. Δεν μπορεί να σουτάρει ο μάνταλο γεμάτο με το δεξί. Να την πιάνει ο τερματοφύλακα και, και να, να γυρνάει η Βαγγέλη πάνω ναι, ναι. στο μάνταλο και να την φτιάχνει, να την κατεβάζει και να είναι γύρω του έξι άτομα με άσπρε φανέλε και να τον κοιτάνε. Και να τον βάζει με τα αριστερό, νομίζω. Και, το, ναι, Α, και, και, το, και, ναι, και μετά το φτιάχνει, σου λέει, και το βάλε με τα αριστερό. Α, ναι. Εντάξει, εντάξει όντω ήταν ένα αντίπαλο ο οποίο δεν ήταν στα μέτρα. Βέβαια, δεν είναι και απλό πλέον με την κατάσταση που ζούμε και με τον COVID να ναι. τον έχει στον καλό αντίπαλο όποτε θε. Δηλαδή και στην Ολλανδία. Του είχε όλου αυτού απέναντί τη διαθέσιμου, διότι mm. έκαναν και εκείνη η προετοιμασία εκεί. Βέβαια. Βέβαια. Γυρνώντα στην Ελλάδα, έπρεπε κάπω να βρει κάποιον να παίξει, γιατί σε μια σε έξι μέρε από σήμερα έχει το πρώτο μάτσο. Έτσι mm. Με, mm. Τη βέλε, με τη Βέλετζη του Μόσταρ. Ναι. Mm. Mm. Λοιπόν, ε, ε, εντάξει, αυτό ήταν διαθέσιμο. Mm. Okay. Λοιπόν. Μπορούμε όμω να πούμε ότι υπάρχει μια σταθερά στην ομάδα σε αυτά τα τελευταία 5 mm. φιλικά που έχουμε παρακολουθήσει, mm. ναι. συμπραμβαλλωμένου και του χθεσινού, η οποία mm. μα δείχνει ότι ο προπονητή. Κάνει μια πολύ ωραία δουλειά στο μισοεπιθετικό κομμάτι. Εγώ αυτό το βλέπω κατά εξακολούθηση. Γι' αυτό το πιστεύω ότι δουλεύει και ότι είναι δικό του έργο. Πιέζει η ομάδα πολύ ψηλά. Κλέβει μπάλε. Στο τραζίσουν το επιθετικό είναι πάρα πολύ καλή. Βρίσκει φάσει. Ε, δεν ήταν έτσι η ΑΕΚ πέρσι. Mm -hmm. Βέβαια, δεν θέλω να κρίνω. Ούτε να πω ότι αυτό είναι το σαφέ δείγμα. Από την άλλη, μπορεί να ελπίζει στο ότι η εικόνα του Λιβάη Γκαρσία είναι καταπληκτική γιατί πλέον κάνει προετοιμασία και με την ΑΕΚ κανονική προετοιμασία. Μπορεί να σταθεί στο ότι έχει έρθει ο Αραούχο και κάποια στιγμή θα μπει στην εξίσωση. Μπορεί να σταθεί στο ότι η ψάχνει για έναν αριστερό εξτρέμ. Και οκ, okay, έχει μια βάση να ελπίζει ότι θα αλλάξει η εικόνα ποδοσφαιρικά καθαρά. Αυτό που σου αρέσει και εσύ να, να συζητά. Βέβαια. Δεν δε, δε σε κουράζει αυτή η άκρη στο παλιό. Όχι. Δηλαδή, βλέπει κάτι. Βλέπες ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Ναι, 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 να, ναι. να δούμε. Τι άλλο, τι άλλο, έχει, έχει κανένα άλλο δυνατό να δούμε. Δεν τα θυμάμαι. Αν τα έχει πει, αν Όχι, δεν τα τώρα τίποτα. Πε, Παι παιχνίδι... Πάει στα παιχνίδια, ναι. Μετά θα κάτι έχει. Φτιαν. Θα δώσει μετά. Α, μα έχει τρει προκριματικού. Δεν νομίζω να δώσει. Δεν βγαίνουν οι ημερομηνίε. Ούτε πριν το πρωτάθλημα, ε. Μπορεί να κλειστεί κάποιο φιλικό. Αυτό Α, πριν Α, μπορεί το πρωτάθλημα να πάμε για αργά. Δεν, δεν έχουμε όμω εικόνα ακόμα. Πάντα κάτι κάνουμε. κάνουν. Θα, θα, εξαρτηθεί και από την πορεία, έτσι. Ναι. Μην τυχόν και υπάρξει ένα αποκλεισμό. Πάντα πική. και την έχω πάντα στο μυαλό μου την ΑΕΚ. Α, γελάστε τώρα. Έτσι την έχω. Την έχω πάντα να παίζει με ένα ανατρόμητο πριν το πρωτάθλημα. Δεν το αποκλείω. Δίκιο ναι, δεν έχω. Πάντα δεν παίζει. Ναι, 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 ναι Μα... έχει, έχει τέτοιε. Ναι. Ε, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Ναι, όπως. ναι, ναι.